Πάμε εδώ κοντά μας την κυρία Δώρα Αυγέρη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κυρία Αυγέρη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ο Αντώνης Ατζολέτος είναι εδώ, συνάδελφό μου, στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μήνα. Καλό μήνα. Για λίγες εμφανίσεις, κυρία Αυγέρη. Επομένως, είναι πολύτιμη αυτόν τον καιρό. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε. Λοιπόν. Πάει εξαίρεση, κυρία Αυγέρη. Ακόμα δεν τον είδαμε. Περιμένουμε να ανακοινωθεί. Περιμένουμε να ανακοινωθεί. Πάντως, να κάνω μια αναφορά σχέση με αυτό. Η ακρίβεια έχει την υπογραφή αυτή τη κυβέρνηση, τη κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη, και νομίζω ότι ο συγκεκριμένο υπουργό θα μείνει έτσι καταγεγραμμένο στην ιστορία ως υπουργό ακρίβεια. Mm-hmm. Θα δούμε και τι θα κάνει σύμφωνα με το σχεδιασμό που έχει κάνει η κυβέρνηση. Αν όντως θα μειωθούν αυτές τις τιμές, θα λειτουργήσουν. Εδώ μιλάει σήμερα για μείωση 3.500 προϊόντων. Όλες αυτές οι στρεβλώσεις έχουν να κάνουν. Δεν είναι ενδημικό φαινόμενο η ακρίβεια. Έχει όνομα και υπογραφή. Ακριβώς είναι απότοκο της πολιτικής που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση. Mm-hmm. Νομίζω ότι εντάξει, κάθε εμβαλωματική κίνηση είναι καλοδεχούμενη. Αλλά, δεν είναι το πρόβλημα. Αν δεν αλλάξει την υφή της πολιτικής σου, δεν πρόκειται. Ο ΦΠΑ θα είναι το κυρίαρχο εδώ. Είναι το κυρίαρχο, αλλά θέλει και το πώς αντιμετωπίζεις τα καρτέλ, την κερδοσκοπία. Είναι μια κυβέρνηση που δεν σκέφτεται το πώς θα γεμίσει το ψυγείο, αλλά πώς θα γεμίσουν τα αποθέματα αυτό που κάνουν υπερκέρδη. Mm-hmm. Να τώρα πάμε για λίγο. Θες να φύγουμε? Όχι, πάμε. Μία ερώτηση ακόμα. Επειδή λένε ότι έχουν βάλει πρόστιμα. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης εχθές, έχουμε βάλει 12 εκατομμύρια πρόστιμα. Εάν ήταν στο δικό σας χέρι, πόσα πρόστιμα θα πάρει? Να σας πω κάτι. Βάζεις πρόστιμα σε μια επιχείρηση που κερδίζει πάρα πολλά και μερικές φορές λέει, κάνει και την... πώς το λένε, το κουμάντο της, για να λέει ούτως ή άλλως αυτά που βγάζω από την κερδοσκοπία είναι πολύ περισσότερα και αν πιάσει ούτως ή άλλως με συμφέρει. Ναι. Και το ζήτημα είναι και τι παρακολούθηση υπάρχει σε σχέση με τις πολιτικές που κάνει αυτή η εταιρεία. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα να σας δώσω, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι αν δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή, δεν θα υπάρξει και αλλαγή στην καθημερινότητα των ανθρώπων της μεγάλης πλειοψηφίας ελληνικής κοινωνίας. Δεν φαίνεται δηλαδή αυτή η πολιτική αλλαγή στον ορίζοντα, υπό την έννοια ότι έχουμε τώρα. Αγάλη, σίγουρα, αλλά έχουμε μια σειρά δημοσκοπήσεων που δεν φαίνεται να σας ευνοούν. Επομένως, είναι ένα θέμα αυτό. Δεύτερο, είχαμε μια σύγκρουση εσωτερική στο κόμμα σας πολύ σημαντική. Φαίνεται να τελειώνει. Αυτό καταλάβαμε από τον πρόεδρό σας και από τη συνάντηση που είχε με την κυρία Γεροβασή. Να πηγαίνουμε πια σε μια ανακοχή, να το πω, δεν ξέρω. Αλλάζουν τα δεδομένα. Φαίνεται να πηγαίνουμε και σε συγκρότηση νέων οργάνων και σε αλλαγές σε αυτά. Αυτό θα βελτιώσει την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας απαντήσω επισημένοντας το εξής, ότι δεν φαίνεται. Φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ακριβώς τι είναι αυτό που πονάει τον κόσμο και σε τι περιμένει απαντήσεις. Το ζήτημα της ακρίβειας είναι το νούμερο ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί την κοινωνία και τον απλό καθημερινό κόσμο. Άρα αυτό είναι και το στίχημα στο οποίο πρέπει να επενδύσει κάποιος που θέλει να δώσει απαντήσεις και να αρθρώσει έναν σοβαρό πολιτικό λόγο και μια πολιτική πρόταση. Σε σχέση τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι αυτό που βγήκε ως συμπέρασμα, βγήκε ως συμπέρασμα στο τέλος του συνεδρίου. Είναι πίσω τώρα είναι έτσι είναι τα συνέδρια. Είναι ο χώρος. Εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Πρόεδρου. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα και το αποτέλεσμα. Πρόεδρο, έχουμε νοπεί η εντολή και μάλιστα πρόσφατα, πριν από 5 μήνες, από τη βάση του κόμματος, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία. Μέχρι τις εθνικές εκλογές. Έχουμε, πρόεδρο, δεν χρειάζονται εκλογές. Πάμε για τις επόμενες μάχες, ακριβώς για να προκληθεί ρήγμα σε αυτή την κατάσταση και η επιθυμητή πολιτική αλλαγή. Και όπως ξέρετε, η πολιτική αλλαγή έρχεται με τις εκλογές εθνικές. Καλά, οπωσδήποτε. Άρα, κυρία Αυγέρη, μήπως ήταν αχρίαστο τελικά όλο αυτό που έγινε, όλη αυτή η συζήτηση που άνοιξε για λευκές επιταγές, το ερωτηματολόγιο, όσα υπόθηκαν στην πολιτική γραμματεία? Δηλαδή, νομίζω ότι τελικά μόνοι σας μπήκατε σε ένα κύκλο εσωστρέφειας. Βλέποντας κανείς και τις μετρήσεις εχθές, υπήρχε και μία μέτρηση δημοσκοπική από την Opinion, που λέει ότι 75% λέει ότι. Υπάρχει ένα ζήτημα ισοστρέφειας, θέτει ο κόσμος. Άρα, εγώ το διαβάζω και λίγο θετικά. Ότι αν μέσα σε αυτή την περιδίνηση του συνεδρίου έχουμε αυτά τα ποσοστά, μάλιστα έπεσε το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ θα περίμενε κανείς ως εκπληρούμενη προφητεία να έχει συντριβεί και να έχει διαλυθεί, έχει μια μικρή πτώση. Τι λέει ο κόσμος? Έχω στείλω μια στάση αναμονής, έχω προσδοκίες από εσάς. Τέρμα η ασωστρέφεια. Για να μπο... Μα το λέει, αυτό είναι το 75% που λέει. Σε περιμένω. Θα προλάβετε, κύριε Αυγέρη. Θα προλάβετε να συγκροτηθείτε, να κλείσουν οι εσωτερικές πληγές, γιατί αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις απέχει πολύ
και σας βάζει σε κίνδυνο για τη δεύτερη θέση που όλοι λένε ότι αν χαθεί θα προκαλέσει ένα σοβαρό ζήτημα. Βλέπουμε εδώ και τις κάρτες, αυτό που είπατε. Αυτό που σας έλεγα. Ναι. Μα γι' αυτό και πάντα προλαβαίνεις. Ναι. Αρκεί να πιστέψεις ότι αυτοί οι τρεις μήνες, για αυτούς τους τρεις μήνες δεν έχεις περιθώριο να χάνεις ούτε δευτερόλεπτο, ούτε λεπτό, ούτε μέρα και ότι πρέπει να επικεντρώνεσαι σε αυτά, να κάνεις. Βλέπουμε και την εκτίμηση ψήφων. Ακριβώς. Mm-hmm. Και γι' αυτό ο πρόεδρος, ο Στέφανος Κασελάκης, είπε στο συνέδριο ότι δεν υπάρχει χρόνος και ότι πρέπει όλοι μαζί να προχωρήσουμε δυνατοί, ενωμένοι. Το είπα και το ξαναλέω ότι αν πραγματικά κάποιος πιστεύει στην αλλαγή και όντως ο κόσμος θέλει αλλαγή, το ζητά, θα γίνει μόνο με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αν δεν αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα αλλάξει εδώ, η κυβέρνηση. Εδώ, είπατε όλοι μαζί, αυτό θα το δούμε και στη συγκρότηση των οργάνων. Θα φανεί δηλαδή, αυτό θα είναι ένα δείγμα και στα όργανα. Αυτό που βασικά είναι ξεκάθαρο και το μήνυμα, τα άλλαξε τα όλα από το συνέδριο, που είναι το ανώτατο όργανο του κόμματος, είναι να υπάρχουν δομικές αλλαγές στην λειτουργία του κόμματος. Mm. Και αυτά πρέπει να συζητηθούν και να αποτελέσουν καταστατικές αλλαγές. Καταστατικές αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο σε ένα καταστατικό συνέδριο. Είναι αποφασισμένο αυτό να γίνει. Και προφανώς μετά έρχονται και τα πρόσωπα και η ανανέωση στα πρόσωπα. Βλέπετε ότι μέσα σε αυτό το πολύ σύντομο χρονικά διάστημα έγιναν πολλά. Οι αλλαγές δεν γίνονται και χωρίς συγκρούσεις, οδύνες, πόνους, αποχωρισμούς. Προφανέστατα, ουδείς μόνιμος. Έχει ξανασυμβεί. Έτσι προχωράμε στη ζωή. Το ερώτημα είναι αν μπορείς να ξεκινήσεις. Κανείς δεν είναι βιδωμένο στην καρέκλα του και νομίζω ότι αυτό είναι και προαπαιτούμενο για να προχωρήσουμε μπροστά. Ο Αντώνης ξέρει καλά το ρεπορτάζ και την ανθρωπογεωγραφία. Έχουμε αλλεπάλληλες δηλώσεις μετά το συνέδριο που λένε ότι αν χαθεί η δεύτερη θέση, αν χαθεί δηλαδή η θέση της εξωματικής αντιπολίτευσης, έστω και στην Ευρωκάλπη, τότε αυτό θα δημιουργήσει ένα νέο σοβαρό ζήτημα το οποίο μπορεί να ξαναπάει το κόμμα πολύ πίσω. Πριν απαντήσω, αγαπητός Αντώνης, τον οποίο εκτιμώ και πολύ και κάνει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, είναι από τους συναδέλφους που σέβομαι απόλυτα, θα έλεγα ότι είναι αυτή η διαλεκτική σχέση σε σχέση με τον τίτλο. Δεν είναι τόσο η συγκρούση, είναι αυτή η θέση, η αντίθεση, η σύνθεση. Έτσι προχωράς. Αυτή είναι και η μαρξιστική αντίληψη. Συγγνώμη, Αντώνη. Όχι. Πάντως, σε μια άλλη δημοσκόπηση της MRB, στο ερώτημα σχετικά με την πρωτοβουλία του πρώην Πρωθυπουργού για την εκλογή από τη βάση, η πλειοψηφία είπε ναι από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Το 48,7 σε αντίθεση με το 1,30. Ναι, την επικρότησε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να ξεκαθαρίσει το τοπίο τώρα και όντως να πήγαινε ο Στέφανος Κασελάκης με αυτό που ήθελε, με λευκή επιταγή μέχρι τις εθνικές εκλογές, αν όντως είχαμε μέχρι τις 10 Μαρτίου εκλογές. Μην μιλάμε με όρους λευκής επιταγής. Νομίζω ότι, κοιτάξτε, ήταν ξεκάθαρο το αποτέλεσμα του συνεδρίου. Το συνέδριο είναι το ανώτατο όργανο, γι' αυτό συνεδριάζει και γι' αυτό έρχονται άνθρωποι, μέλη από όλο τον ελλαδικό χώρο και από το εξωτερικό, ακριβώς για να πάρουν αυτές τις μεγάλες αποφάσεις. Ο πρόεδρος το είπε και στην δεύτερη του ομιλία, κλείνοντας εργασίες, ότι παρότι εξελέγην πρόσφατα, είναι νοπή εντολή από τον κόσμο, όταν τίθεται από τον ίδιο τον πρώην τον πρόεδρο με μια επιστολή του αυτό το ζήτημα της προσφυγής και παρότι εσείς δεν θέλετε, εγώ θα πάω σε εκλογές. Ωστόσο, ο κόσμος ζητούσε, έλεγε, έχουμε πρόεδρο, δεν θέλουμε να πάμε σε εκλογές. Ήταν τόσο ξεκάθαρο εκλογές αυτό. Εκλογές οργάνων θα γίνουν που είχαν προαναγγελθεί. Θα γίνουν, απλά δεν μπορώ να σας πω το πότε. Είναι προσχεδιασμένο να γίνει. Μία στο θέμα των Τεμπών, κύριε Αυγέρη, που και εσείς το έχετε σηκώσει ψηλά και είναι ψηλά έτσι κι αλλιώς ένα τεράστιο θέμα. Δεν το συζητάμε εδώ. Εκτιμά θα βρεθεί κάποια άκρη. Εσείς μιλάτε για συγκάλυψη καθαρά. Εμείς μιλάμε για δεύτερο έγκλημα, για το έγκλημα της συγκάλυψης και αυτό κάθε μέρα επιβεβαιώνεται. Έρχονται νέα στοιχεία, καταθέσεις. Είδαμε ότι υπάρχει και η κατάθεση στον ανακριτή του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου του Στρενοσέ, ο οποίος σύμφωνα μάλιστα και με δημοσίευμα της Εφημερίδας Δημοκρατία πριν από 16 μέρες, είχε στείλει επιστολή προς την ηγεσία του ΟΣΕ, αλλά και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, τον κύριο Καραμαλή και τους υπολείπους, που έλεγε ότι υπάρχει φοβερός κίνδυνος για δυστύχημα εξαιτίας αυλεψιών και μη ορθής λειτουργίας του συστήματος. Και ακριβώς γιατί δεν έχουν γίνει και τα απαιτούμενα έργα. Ναι, ναι. Και αυτό, από ό,τι βλέπουμε, είναι μέρος της δικογραφίας. Ποιον προσπαθούν να καλύψουν, κυρία Αυγέρη? Αυτό πρέπει γιατί... να... Όταν λέτε ότι είναι η συγκάλυψη, η απόπειρα συγκάλυψη είναι ένα δεύτερο έγκλημα πάνω στο έγκλημα. Σε αυτό θα κληθούν να απαντήσουν και πρόσωπα κλειδιά και, για παράδειγμα, ο πρώην Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κύριος Αγοραστός, ο οποίος πια είναι και κατηγορούμενος, να δούμε. Αλλά να απαντήσει και ο κύριος Τριαντόπουλος, για παράδειγμα. Γιατί
Είναι εμβληματική η κίνηση του να μπαζωθούν τα Τέμπη ελάχιστες μέρες από το τραγικό δυστύχημα. Ναι. Ποιος έδωσε και την εντολή, εδώ, σύμφωνα πάλι με δημοσίευμα της Δημοκρατίας, φαίνεται ο κύριος Τριαντόπουλος να έχει πει ότι σε λίγες μέρες μετά από το δυστύχημα. Και λέει, να σας το διαβάσω ακριβώς, το είδατε κι εσείς. Είμαστε από την Πέμπτη στο σημείο ώστε να προχωρήσει η διαδικασία αποκατάστασης. Διαμορφώθηκε ο χώρος, μεταφέρθηκαν τα συντρίμια και τα βαγόνια σε ειδικό χώρο με τη συνεργασία της περιφέρειας. Ναι, ο κύριος Τριαντόπουλος δεν κλήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, παρότι υποβλήθηκε το αίτημα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με απόφαση της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Εάν πραγματικά κάποιος ήθελε και είναι δίκαιος, έπρεπε να το δείξει κιόλας. Και νομίζω ότι το πεδίο για να το κάνει αυτό ήταν εξεταστική. Αυτό που είπε χθες. Συγγνώμη, Αντώνη μου. Αυτό που χθες ο Πρωθυπουργός, εσείς το δέχεστε, είπε ότι εδώ έχουμε διαχρονικές αυλεψίες στο δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα σε αυτό, στο σιδηρόδρομο, μαζί με ανθρώπινα λάθη. Έχουμε τις παθογένειες του δημοσίου, αλλά έχουμε και πολύ συγκεκριμένα γεγονότα και πράγματα που συνέβησαν κατά την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και επιπουργίας κυρίου Καραμαλή, προς Θεού. Κάθε άνθρωπος πρέπει να έρθει και να συνεισφέρει στην αποκατάσταση. Προφανώς, ακριβώς. Αλλά δυστυχώς, όπως αποδείχτηκε μέσα στη διαδικασία, ο κύριος Καραμαλής φαίνεται να έχει πει ψέματα. Και κανονικά θα έπρεπε να κληθεί να καταθέσει για ψευδορκία. Για ψευδορκία, ακριβώς. Υπάρχουν σημεία στα οποία ο κύριος Καραμαλής φαινόταν ότι λέει ψέματα. Πάλι λέω. Δεν πρέπει κανείς να φοβάται να συνεισφέρει με τα στοιχεία που έχει, με τη γνώση του και όλα αυτά που έγιναν επί των ημερών του, ακριβώς για να διαλευκανθεί η υπόθεση. Και αυτό είναι το αίτημα και της απέτησης του κόσμου. Είναι οι τελευταίοι που δικαιούνται να κατηγορούν, είναι της κυβέρνησης. Ένα λεπτάκι. Σας κατηγόρησε χθες ο Πρωθυπουργός για εξοργιστική κομματική εκμετάλλευση του πόνου και της τραγωδίας. Και σας κατηγόρησε και ο κύριος Μαρινάκης για την βοηχεία σε σχέση με το πανό που αναρτήσατε. Οι τελευταίοι που δικαιούνται να κατηγορούν είναι οι της κυβέρνησης. Και δεν είναι ότι εντάξει, εμείς θα επιστρέψουμε αυτό που λέει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι ότι προκαλούν ακόμη περισσότερο το δημόσιο αίσθημα. Και κυρίως την αγανάκτηση και την έλλειψη πια εμπιστοσύνης από τους συγγενείς των θυμάτων σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί δημιουργεί την πεποίθηση, σας λέω, ότι κάθε άλλο παρά καταβάλει προσπάθειες αυτή η κυβέρνηση για να διαλευκανθεί η υπόθεση. Του εναντίον. Προσπαθεί να κάνει οτιδήποτε είναι δυνατόν για να μην αναγνωριστούν οι ευθύνες της. Όχι, πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί υπάρχει και ένα επιχείρημα από την άλλη πλευρά που λέει: εντάξει, εμείς στη Νέα Δημοκρατία τι θα κάνουμε. Στο μάτι θα αναρτήσουμε πάλι κι εμείς πανό στο κτίριο. Δεν ξέρω αν ήταν καλή εικόνα τελικά αυτή. Είναι η εικόνα αυτή που κυριάρχησε προχθές σε όλη την Ελλάδα. Δεν ανακάλυψε το πανό ΣΥΡΙΖΑ. Παντού όλα τα κτίρια, τα δημόσια κτίρια, οι δρόμοι των πόλεων ήταν γεμάτοι από κόσμο που έλεγε ότι χρειάζεται να αποδοθεί δικαιοσύνη. Νομίζω ότι το ότι καλύφθηκε το κτίριο της Κουμουνδούρ με το πανό είναι ακριβώς η απέτηση για αυτή την αποκάλυψη της αλήθειας. Και εάν για κάτι πρέπει, νομίζω, θα κυνηγά πάντα αυτή την κυβέρνηση, είναι το μπάζωμα της αλήθειας στα Τέμπη. Και γι' αυτό πρέπει να δοθούν άμεσα απαντήσεις και να κληθούν όσοι διαχειρίστηκαν αυτή την ιστορία να απαντήσουν. Δεν κάτι μπορούν, δεν να, μπορούν κρύψουν, να αποφύγουν σύνεπως. Πια. Κάτι, κύριε, κάτι ερωτώ, να κρύψουν, γιατί ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής και τα μέλη της πλειοψηφίας αρνήθηκαν την εισήγηση όχι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν μόνο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, να κληθεί ο κύριος Τριαντόπουλος στην Εξεταστική. Γιατί κλείνουν άρον-άρον τις εργασίες εξεταστικής, ενώ υπάρχουν ακόμα. Καλέσαμε, λέει 32 μάρτυρες. Ξέρετε ότι είναι 1100, λέει, οι 1100 σελίδες υλικού, που δεν είναι όλο. Πηγαίνουν της δικογραφίας, ακριβώς, το οποίο δεν έχει αξιολογηθεί. Απλά μπορεί να συμπεριληφθεί στο πόρισμα, το οποίο θα συνταχθεί και για το οποίο ήδη έχει τα αποτελέσματα. Ο Πρωθυπουργός προχθές βγήκε και είπε στην ουσία ότι το πόρισμα είναι έτοιμο. Ενώ αποκαλύπτονται νέα στοιχεία. Εσάς σας δίνεται η εντύπωση ότι αυτό το κάνει κάποιος που αισθάνεται ήσυχος? Όχι. Γιατί να θέλει να συγκαλύψει όμως μια υπόθεση που δεν συγκαλύπτεται, κυρία Βγέρη? Αυτό έχει 57 νεκρούς και έχει συγκλονιστεί η Ελλάδα. Πώς μπορείς να την κρύψεις? Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που μπορεί να το απευθύνει ένας δικαστικός λειτουργός που απευθύνει ερωτήματα απέναντι σε έναν πολιτικό, σε ένα πολιτικό πρόσωπο που εμπλέκεστε στη διαχείριση αυτής της ιστορίας. Και της κυβέρνησης, εν προκειμένου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Σε κάθε περίπτωση θα τα ξαναπούμε.